Πάμε να ξεκινήσουμε, μα είναι. Σήμερα, παιδάκια μου, θα παίξουμε το Layer of Torment. Torment, μάρτυρας είναι. Τι είναι η φωλιά των μαρτύρων, τι καλά. Ένα μεγάλο καλησπέρα στο Twitch εδώ πέρα, στα παιδιά που μας κάνουν παρέα στο live. Ένα μεγάλο καλησπέρα στο YouTube, όπως το δουν στο YouTube. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και ένα comment. Δεν είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι, να ξέρετε. Πάμε, new game. Σχετικά πρόσφατο παιχνίδι, δεν είναι και πολύ παλιό. Αλλά πόσο ξέρω, είναι καμιά ώρα, λιγότερο από ώρα. Horror μαζί με γρίφους. Για να δούμε αν λέει τίποτα το παιχνίδι, να δούμε. Παρακαλώ πολύ, κλείστε όλοι τα φώτα σας να μπείτε στο mood. Κλειστά φώτα στο horror, παρακαλώ. Είναι αυτό, κατεβαίνουμε στο basement. Έχει μια πόρτα. Τι κρύβεται πίσω από αυτή. Α, την ανοίγει. Ένα ancient artifact. Σε το cover my father's mind. Πάτε και πάλι πάνω. Λογικά πρέπει να κατέβουμε να το σπάσουμε από ό,τι κατάλαβα, γιατί επηρεάζει το μυαλό του πατέρα, είπε. Τη σκοτώνει ο πατέρας μας λόγω αυτού. Έβρε. Το φοητό. Οκ, okay, και ξεκινάμε. Τι είναι εδώ, ένα δωμάτιο βλέπω. Πεταλούδες. Πιο μικρό δωμάτιο δεν μπορούσαν να κάνουν. Είναι αυτό, κάδος, καταβακτή. Πόρτα, δεν ανοίγει πόρτα. Εσκύβω. Ούτε αυτή η πόρτα ανοίγει. Ένα τζάκετ. Οπ, α, καλά. Οκ, okay. Καλά πήγε αυτό. Για πού είναι αυτό το κλειδί. Το φως δεν ανοίγει. Α, οκ. Okay. Easy, φεύγω! Τι είναι αυτό, ρε. Κάποιος παίζει κρεμάλα. Και πού μου χρειάζεται αυτό. Πέντε bridges, πέντε κρεμάλες, οκ. Okay. 10 δηλαδή. Οκ, okay, η δεύτερη. Άρα, πώς τα κουνάω αυτά. Α. Άρα θα βάλω ένα εδώ και ένα εδώ. Τρία και τέσσερα. Τρία, τέσσερα. Α, τρία και ένα. Ένα, τρία. Και δύο και πέντε. Πέντε. Άρα το άλλο είναι για εδώ. Και κάνα κάτι λάθος. Λοιπόν, πάμε. Δύο. Πάμε από την αρχή. Εσύ εδώ. Εσύ εδώ. Εδώ. Και εδώ. Σωστά, σωστά. Εδώ και εδώ. Α, δώσ' το έκανα. Όχι. Α, εδώ έχει δει. Οχ. Α, μαν. Εδώ και εδώ. Τι μπερδεμένο αυτό τώρα, οπότε. Εδώ και εδώ.
Ναι, κάτι ακούστηκε. Και... Οκ. Α, εγώ το κουνάω, οκ. Okay. Ωπ, ένα πτώμα, ο Λουκάς. Δεν το Λουκάς. Λουκάς. Άμα... Είπαμε να έχει γρίφος, αλλά όχι και έτσι. Ναι! Μπα. Ωπα, ρε. Σε κλείσει τα φώτα. Γεια σου ρε Χάρη. Κλειστά τα ηχητικά όπως πάντα. Γιάννης Χάρη, πώς είσαι. Ο Λούκας που πέθανε. Δεν τα ξεχνάω, τα θυμήθηκα. Δεν καταλαβαίνω. Για να έχει εδώ πέρα συνδυασμό, πρέπει να βρω ένα γρίφο. Μήπως πρέπει να φύγω πίσω. Brighton. Την όπις Ναόμι. Μαλάκα, δεν ξέρω τι ακούστηκε. Χαστιγιάστηκα πάνω μου. Αχ, οκ. Πώς είναι, Μαϊβού. Παιδάκι, όσοι κάνετε κλιπάκια, το νου σας. Να βοηθάτε στα κλιπάκια, βάλτε και στα clips και στο Discord κιόλας, αν θέλετε. Δεν έχει άλλο όνομα, ρε παιδιά. Πώς με ξανανεύω εδώ πέρα. Όχι, εδώ πέρα δεν έχει καν κόκκινο φως, οπότε... Άρα ένα όνομα μου λείπει, άρα πρέπει να βρω τρία ονόματα εδώ μέσα, πρέπει να έχει και ένα πέρα. Τέσσερα ονόματα σύνολο. Α, Oliver, οκ. Okay. Οπότε έχουμε Oliver. Oliver, Naomi, Bryson και Lucas. Oliver, Naomi. Oliver. Naomi. Άρα είναι 4, 6, 1, 3. Ποια είναι η σειρά τους, ρε φίλε, 4, 6, 1, 3. 4, 6, 1. What, δεν πατήθηκε. 1, 3. Ναι. Thank you.
Πολύ σκοτάδι ρε φίλε, ένα φακό τουλάχιστον, κάτι, δεν βλέπω τι... Α, καλά με δουλεύετε ρε. Α! Ένα flashlight τουλάχιστον, γιατί δεν δίνεται ρε γάμο στα παιχνίδια ρε. Ωπα, κόλλησα κάπου. Μάρτιος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβρη, Νοέμβριος. What? Και δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Τι συμβολίζει αυτό? Σκιά είναι εκείνο, όχι. Τώρα είναι σκιά όμως. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Έχει ανοίξει πόρτα ρε. Και ποιος άνοιξε την πόρτα? Τι είναι αυτό πάλι? Είναι αυτό, blue minus green. Μείον να τα λέω στα ελληνικά. Διακόπτες οι οποίοι δεν πατιούνται. Αυτό, κουρτίνα. Τι έγινε? Δεν μπορώ να περάσω. Blue sim brown. Ρε, άσε με να περάσω. Lucy Brown. Κουρτίνα. Έλα κουρτίνα. You is on death. Red, μείον, μπλε. Δεν πόρτα, ναι. Purpolition green, red, mean, red. Τι είναι αυτά ρε, άμα. Λογικά κάποιος σχεδιασμός για να ανοίξω το safe, το locker τέλος πάντων. Μου λείπει ένα χρώμα νομίζω. Ξέρε φίλε, ξέρω. Ρε! Αχ, δεν θα πάμε καλά. Αυτός ο κλώμα γαμό. Δεν βλέπω τίποτα ρε. Bluish on sky. Δεν καταλαβαίνω. Πολύ μετά από εσένα πάρω το κέντρο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κλείσουμε εδώ την πόρτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό επειδή είναι μείον δεν μας κάνει. Θέλουμε τα συν, οπότε έχουμε ένα το μπλε με το brown με όλα καφέ. Μπλε με καφέ. Καταλαβαίνω ρε, μπλε με μπλε. Το σκάι τι είναι, μπλε δεν είναι? Χρώμα χιονανός γαλάζιο. Μπλε με καφέ. Μπλε με καφέ.
Μου λείπουν πολλά ρε φίλε. Κάτσε λίγο, μπλε με καφέ. Κάτσε να το κάνω αυτό για αρχή. Πώς το κάνω, μπλε με καφέ. Πώς το πάω πάνω, α. Πού το καφέ, αυτό το καφέ. Άρα και το καφέ είναι μαζί με το μπλε. Όχι. Οκ, μπορώ να το αφήσω έτσι. Το μοβ με το πράσινο. Άρα και το πράσινο με το μοβ. Και το μοβ με το πράσινο. Και τα άλλα. Ποια μου λείπουνε, κόκκινο. Τι έκανα, έβαλα το μπλε. Purple μαζί με green, σωστά. Άρα green με purple. Και το άλλο ποιο ήτανε. Καφέ με. Πού είμαι? Μπλου με brown. Άρα μπλε με καφέ. Μπλε με καφέ. Μπλε το καφέ. Καφέ το μπλε. Μα δεν τα έβαλα τα άλλα, γιατί τελείωσε. Δεν χρειάζεται, ναι. Πώς ρε Χρήστο, καλησπέρα. Θα τα βάλω κι εγώ, αυτά έτσι τώρα να υπάρχουνε. Αυτό περισσεύει. Πού το βάζω τον gold, τίποτα. Χρήστο, καλησπέρα. Άρα red, μείον red σημαίνει αυτό, αλλά... Α, δεν άνοιξε αυτό. Καταλαβαίνω. Κάνεις Χριστό, πόσο σε τι λέει. Α, τι πάτησα! Άντε πάλι, πήγαινε εσύ στο πράσινο. Πάνε εσύ στο μοβ. Και το άλλο πάλι το ξέχασα. Brown με blue ήτανε, ναι. Και τα άλλα. Έκανε κάποιο interact όμως, κάποιο. Πιο progress από ό,τι κατάλαβα, αλλά δεν έχει άλλα νούμερα ρε φίλε. Τι you is on death. Καλά brother, καλά, όλα good, όλα good. Πάνω στην ώρα μπήκες για να τρομάξεις λίγο. Να μην τρομάζω μόνος μου. Το μπλε βάλω στο γαλάζιο. Αφού έχω βάλει το καφέ στο μπλε. Φάγα και από τα alert, ναι, στα horror δεν δουλεύουν. Όχι, αφού λέει brown με blue. Μου λείπουνε χρώματα ρε. Να, blue ίσον συν brown. Ας είδα που λέει εδώ blue ίσον sky. Εγώ λογικά ψάχνω τα συν. Εκτός αν έκανε κάποιο προ... Μείον γράφει όμως, άρα έχει κι άλλα τρία, γιατί τα έχω δει ρε. Α, εκτός άμα πρέπει να τα βρω επειδή σου λέει δεν πάνε μαζί, άρα το purple δεν πάει με το black. 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 Δεν γράφει black. Blaet. Τι το πράγμα. Α, οκ, κόκκινο μαζί με... Είχε κι άλλο εδώ ρε, δεν το είδα. Κόκκινο μαζί με yellow. Κάτσε να ξαναδοκιμάσω, περίμενε. Α!
ποιο χρώμα είναι όμως, το ξέχασα. Τι ήταν κόκκινο. Έλα ρε φίλε, το ξέχασα το τζάμπι και τρόμαξα. Κόκκινο με γέλο ήτανε. Κόκκινο με γέλο, ναι. Κόκκινο με κίτρινο, εντάξει, τα μισά τα λέω αγγλικά, τα μισά τα λέω ελληνικά, δεν ξέρω γιατί. Κόκκινο με κίτρινο, οπότε. Δεν έχει κίτρινο. Α, έχει κίτρινο. Κίτρινο αυτό. Άρα το κόκκινο πάει στο κίτρινο. Το κίτρινο πάει στο κόκκινο. Α, οκ, okay, το έκανα. Λέμε ένα κλειδί. Και εδώ είναι λογικά. Όχι. Πήρε πόσο απότομα άλλαξε η μουσική. Εδώ τι έχει, έχει κάτι εδώ. Όχι. Και εδώ μήπως, ούτε. Για πού το κλειδί ρε παιδιά. Άντε μωρέ με το πάσο σου άνοιξε δεινά. Πώς πρέπει να φύγω πίσω, αλλά δεν βλέπω το τύφλα μου εδώ πέρα εγώ. Α, οκ. Okay. Ωραία, δεν ανοίγει ούτε αυτή. Ωραία, πήρα ένα κλειδί και δεν ανοίγει καμία πόρτα για μαγείας. Πώς ανοίγει κάτι μέσα στο σκοτάδι και δεν το βλέπω. Οι μήνες που κολλάνε εδώ πέρα, ρε φίλε. Νουπ. Οχ! Α, καλά, δεν την είχα δει αυτή, να. Παρετούμε ρε, παρετούμε. Πού πήγε το ποντίκι ρε φίλε. Δεν πιστεύω να τρομάξατε. Τρόμαξε κανείς, όχι, ε. Μπα. Μου φύγαν και τα ακουστικά, μου βγήκε το ποντίκι, όλα, ρε. Έχει να κάνει κάτι με τις ημερομηνίες, έχει τι. Αυτό είναι ημερομηνία. Α1 ΕΣΚΑ, δεν υπάρχει μήνας. Εγώ δεν έχω τα ακουστικά. Λοιπόν, 3 Ιουνίου, 4 Αυγούστου. 11 Ιανουαρίου, γιατί έχει κι άλλο Ιανουάριο. 12 Φεβρουαρίου. 11 Νότεξ, τι είναι το Νότεξ. 21 Άντμια. 5 Ιανουαρίου, 31 Ιουλίου, 8 Ιουλίου, 23 Φεβρουαρίου. Αχ, έχει γούστα να έχει τίποτα από πίσω για να το έχω δει. 4-10. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ ψάχνω λογικά.
Εν τω μεταξύ, Atmia είναι ο developer του παιχνιδιού. Όλοι το θυμήθηκαν. Atmia λέγεται το παιδί που έχει φτιάξει το παιχνίδι. Και τα δύο. What? Σαν πολλές μέρες δεν έχει αυτός ο μήνας. Κάτσε, εγώ θέλω Μάρτιο, Μάιο, Αύγουστο και... Και Νοέμβριο. Ή κάνω λάθος. Μπερδεύτηκα τώρα πάλι. Κάτσε να ξαναδώ λίγο. Μάρτιο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο. Μάρτιο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο. Μάρτιο. Μάρτιο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο. Μάρτιο, Μάιο. Και από εδώ πίσω είχε νομίζω, ναι. Μάρτιο, Μάιο. Μάιος. 10. Μάρτιο. Μάρτιο, Μάιο. Ο Μάρτις ρε παιδιά. Να τα πάρω με τη σειρά λίγο. Πού είναι ο Μάρτιος ρε παιδιά. Νάμπα, και αυτός είναι developer από άλλα παιχνίδια. Αυτόν εδώ τον ξέρω. Εδώ το όνομα. Και αυτός πρέπει να είναι. Μάρτιος, 7. 7 τα 10. Μετά είπα Αύγουστο και Νοέμβριο. 7, 10. 7, 10. 7, 10. Εφτά, δέκα, τέσσερα. Μάρτιο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο. Ναι, 7, 10, 4. Μου λείπει ο Νοέμβριος. Μάρτιο, 7. Φου, 7, 10, 4. Έλεγα τόσο είναι. Τι έλεγα, 7, 10, 4, ε. 7, 10, 4 και 1. 7. Τα μπέρδεψα. Τι νούμερα έλεγα ρε παιδιά. Τα 14 και 1. Τα 10. Συνδυασμός για τα κουμπιά είναι λογικά αυτό να καταλάβω. 7, 10, 4, 1. Ούψ. Τα 10. 4 και 1. Οκ. Αχ, Θεέ μου, αυτό μου έλειπε τώρα. Μην πεταχτεί τίποτα εδώ πέρα. Καλά, εδώ πέρα είμαι και προετοιμασμένος να πεταχτεί κάτι, το ξέρω. Ότι φέρετε το ξέρω. Ναι, γιατί δεν στρίβει. Α! Εγώ έπρεπε να πατήσω κλικ, ρε. Αυτός γιατί με παρακολουθεί συνέχεια. Αυτό μπορώ να το πάρω μήπως μαζί μου. Ένα φακό δώστε μου ρε παιδιά. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Βέβαια είναι κουρτίνα λογικά το περνάω. Ναι, ο basement. Πάμε, 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 πάμε. Κατέβηκα basement, ok. Οπα, εδώ έχει ένα νούμερο. 401.
Μήπως χρειαστεί πουθενά. Α, το χαρματίδιο. Το σπάσω, τελειώνουμε. Σφυρί. Άρα λογικά πρέπει να πάρω αυτό το σφυρί και το σπάσω. Εδώ υποτίθεται ότι ζει τώρα ο κλόουν αυτός, ο πατέρας μου. Τι υποτίθεται, δεν μπορώ να καταλάβω, μπερδεύτηκα. Τι είναι αυτό, να το πατήσω. Α, η ντουλάπα. Α, δεν χωράω. Γιάμι, καλησπέρα. Δεν δουλεύουν ταχυτικά σε κάθε χώρο, το ξέρουμε. Καλησπέρα, Γιάμι, τι κάνεις. Πώς πρέπει να το τραβήξω ακόμα λίγο, το μοχλό. Δεν γίνεται. Άρα ίσως έχει και δεύτερο μοχλό κάπου. Έχει, τον βρήκα και μέσα είναι, αλλά εδώ τι έχει. Άρα τραβήξω το μοχλό να πάω. Πάντα ρε τα έχω κλειστά. Πάντα, πάντα, πάντα. Ωραία, τώρα μάλλον χωράω. Να δεις που δεν χωράω, δεν χωράω, όχι με τίποτα. Έλα ρε φίλε τώρα. Άρα έχει και τρίτο. Μπορεί και τέταρτο, δεν ξέρω. Όχι πάντα στα horror, πάντα στα horror, πάντα. Αντώνη μου καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, τι λέει. Άρα πρέπει να βρούμε, πώς λέγεται αυτό ρε. Ούτε στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Lever, lever είναι στα αγγλικά. Στα ελληνικά πώς λέγεται αυτό. Ροδέλα. Όχι, πώς το φανάζει. Πώς το λένε αυτό στα ελληνικά. Πονι, πονα. Δεν ξέρω. Καλά, τον αρέα, όλα γκούτρε, όλα μια χαρά. Κολλάει και τσότρε, πώς λέγεται. Να το ανοίξει, πώς θα το ονομάζουμε. Θα ήθελες, ε. Είναι αυτό, κρεβάτι ανάποδα. Σκύματα ανάποδα. Και μάλλον βρήκα πού θα μπει η δεύτερη. Πώς λέγεται αυτό ρε παιδιά. Άρα πρέπει να βρω πρώτα το γρανάζι. Ωπα, δεν βλέπω τίποτα. Έχει τίποτα εδώ μέσα, όχι. Κάπου εδώ θα είναι, δεν ξέρω, μέσα είναι, μπορεί να απολαμβάνει. Σε πάει και από εδώ και από. Κάτσε, από πού ήρθα ρε παιδιά, από εδώ ήρθα. Άρα πίσω το κρεβάτι μήπως έχει τίποτα. Έχει και άλλα δωμάτια, οκ. Okay. Έχει ένα μοχλό. Το πατάμε. Πήγε τηλεόραση ρε. What? Τι πήγε, έφυγε και την πήγε τηλεόραση. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Ε? Δεν με αφήνει, όχι. Ωπα ρε, δεν ήταν έτσι πριν εδώ πέρα. Κάτσε ρε, επειδή τραβήξα το διακόπτη, άλλαξε όλα. Basement. Δεν έχει τίποτα εδώ. Α, μάλλον κάτι έχει το. Okay. Τίποτα άλλο. Άρα μάλλον τώρα πρέπει να ξανατραβήξω το διακόπτη για να ξαναλλάξει η ρύθμιση του basement. Τι κόλπο είναι αυτό. Να το κάνω και σπίτι μου. Να πατάω να διακόπτει και να αλλάζει το όλο το σπίτι. Φαντάζεσαι.
να γίνει κάποτε αυτό. Αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί τρόμαξα, δεν ξέρω. Απλά είδα ένα. Λόγω να περνάει. Α, δεν μπορώ να πάω, αλλά πρέπει να αλλάξω, να πατήσω το φως πάλι. Μην τα χτίσω από πουθενά. Γιατί κάπου εδώ πήγε αυτός. Οκ. Πάρα μάνα, τρομάζω και φεύγω για την καρέκλα πιο κάτω, ρε. Ω, καλά, για μην τα ξέρεις το άλλο πρέπει. Άμα το είχα. Εν μεταξύ, η τηλεόραση ξαναγύρισε πίσω. Το βάζουμε εδώ. Το πατάω. Λογικά τώρα θα άνοιξε εντελώς η πόρτα και λογικά και θα χωράω. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Πού πάω, από εδώ πάω, από εδώ πρέπει να πάω. Ναι, από εκείνη η πόρτα, ναι. Ντουλάπα τέλος πάντων που κρύβει την πόρτα. Για μαγείας νοιάται και ντουλάπα. Έχει μηχανισμούς, αλλά κάποιο κόλπο έχει. Πέρασε από εδώ. Πάμε πάλι πίσω. Η ησυχία έχει, δεν μ' αρέσει. Πόσο εύκολα θα πάω να το σπάσω χωρίς να γίνει τίποτα. Αυτό γύρισε και πλευρά κιόλας, από εκεί κοιτούσε πριν νομίζω, ναι. Να το τραβήξω μία να πεθάνει. Ρε, δεν το πάτησα, δεν το πάτησα, απλά το ακούμπησα, δεν πάτησα καν κλικ. Γι' αυτό τρόμαξα. Ρε φίλε, δεν πάτησα καν κλικ, δεν ήθελα να το σπάσω. Όχι, από εδώ ήρθα εγώ πριν. Απλά έχει αλλάξει πάλι όλο το σκηνικό. Από εδώ ήρθα. Ήταν οι σκάλες που πήγαιναν προς τα πάνω. Ε. Τώρα κατεβαίνουμε, μου φαίνεται. Ένα μαχαίρι εδώ πάνω. Είναι αυτά. Λογικά το μαχαίρι πρέπει να πάρω, αλλά ξερευνώ, μην πεταχτεί τίποτα. Bloody knife. Ε, δεν έγινε κάτι. Να σφάξω κάποιον, να. Φύγω πάνω και να βρω το κλειό να το σφάξω. Και να φέρω εδώ το αίμα όταν το κάνω. Γύρω τελεστέ, τέλος πάντων. Ωχ! Τι είναι αυτό το κεφάλι μου βλέπω. Το κεφάλι μου βλέπω. Πείτε μου ένα λόγο γιατί φοβάμαι να πάω πάνω. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει τώρα. Ω, τον σκότωσα! Α, μου όρμηξε και τον σκότωσα! Είχα δίκιο. Είχα δίκιο. Κάτι θα γινότανε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μου όρμηξε και τον σκότωσα.
και παίρνω τη θέση του. Α, εκεί τελείωσε. Έλα ρε, τι τέλος ήταν αυτό τώρα. Εντάξει, το ήξερα ότι είναι μικρό, το ήξερα ότι είναι γύρω στο 45 λεπτό, 40 λεπτό το παιχνίδι, αλλά δεν το περίμενα τόσο μικρό. Καλό, καλό, αλλά με χάλασε λίγο το τελείωμα ρε φίλε, δείξε κάτι. Τι, απλά το σκοτώνεις και παίρνεις τη θέση του απλά αυτό. Θα μα βγάλουν και νούμερο 2, δεν ξέρω. Layer of Torment. Παιδάκια, αυτό ήταν το χώρο. Εντάξει, μικρούτσικο όπως είπα, το ήξερα, σας το είπα. Παιδιά, και το βιντεάκι θα ανέβει σύντομα στο YouTube. Το ανακοινώνω εδώ στο Twitch. Όσοι το βλέπετε ήδη στο YouTube, να πατήσετε ένα like και ένα comment. Αν σας άρεσε το βίντεο. Οκ. Okay. Αν σας άρεσε το horror. Οκ. Okay. Αν σας άρεσε η παρέα μας. Εδώ, μόνο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας που είδατε το βιντεάκι στο YouTube, το horror μαζί μας. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο horror.